Ένα θέμα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Καβάλας είναι οι οφειλές της ΕΛΦΕ προς τη ΔΕΠΑ και οι δικαστικές διαμάχες των δύο εταιριών που κρατούν από τον περασμένο Ιούλιο. Το θέμα πήρε έκταση καθώς αρκετά ειδησιογραφικά site των Αθηνών με αφορμή το κόψιμο της παροχής του φυσικού αερίου στη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων από τη δημόσια επιχείρηση αερίου ΑΕ, μετά και την τρίτη απόρριψη αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής που κατέθεσε η Βουφουλού σε μια ίστατη προσπάθεια να κρατήσει τη λιπασματοβιομηχανία στη ζωή. Και ενώ στην Καβάλα ήταν γνωστό από το Σάββατο ότι η παροχή αερίου έχει περιοριστεί από το κέντρο, έρχεται η πληροφορία ότι η διακοπή θα είναι ολοκληρωτική και οριστική το πρωί της Τρίτης, εάν δεν προκύψει κάτι άλλο στις επόμενες ώρες. Ωστόσο, όπως δηλώνει στο ένα channel ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, το εργοστάσιο είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν αντίστοιχα προβλήματα και δεν έκλεισε. Σκοπός μας, τόνισε ο κ. Εμμανουηλίδης, είναι το εργοστάσιο να λειτουργήσει με όρους νομιμότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και στους ανθρώπους και η εμεργασιακή καθαρότητα. Σκοπός μας είναι, και αυτό σημειώστε γιατί αυτή είναι η ουσία του θέματος, το εργοστάσιο να λειτουργήσει με όρους κανονικότητας και νομιμότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και στους ανθρώπους και με εργασιακή, πραγματικά με εργασιακή καθαρότητα. Και αυτό προς όλες τις κατευθύνσεις, το εργοστάσιο πρέπει να λειτουργήσει με όλους τους εργαζομένους μέσα στο χώρο δουλειάς. Κανένας λόγος δεν υπάρχει για να μπει θέμα κλεισίματος του εργοστασίου. Σας είπα και παλιότερα, πέρα από τα χρόνια που εμείς βρισκόμαστε στην κυβέρνηση, για χρόνια είχε κλείσει η μονάδα της αμμονίας εξαιτίας της αδυναμίας να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο. Έκλεισε η βιομηχανία? Όχι βέβαια. Όντως υπάρχει ένα πρόβλημα στη σχέση του εργοστασίου ΔΕΠΑ ως προς την καταβολή και στον τρόπο πληρωμής του φυσικού αέριου που παίρνει το εργοστάσιο από την ΔΕΠΑ. Θέλω να πιστεύω όπως όλοι μας ότι το θέμα θα λυθεί γρήγορα για να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες του σε πλήρη δύναμη το εργοστάσιο, γιατί δουλεύουν 600 άνθρωποι και καταλαβαίνετε πόσο κακό θα γίνει για την οικονομία της Καβάλας και για τους ανθρώπους που δουλεύουν το να κλείσει το εργοστάσιο. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς βρίσκονται εκτός εργοστασίου 160-170 άνθρωποι που λογικά και έπρεπε να δουλεύουν. Σκεφτείτε κοντά σε αυτούς να προσταθούν και άλλοι 600. Δεν το αντέχει η Καβάλα και δεν το αντέχουν και οι οικογένειες. Και πιστεύω να βοηθήσουν όλοι ώστε να λυθεί. Αυτοί που μπορούν, με λόγια, με έργα.